Αλλάζουμε θέμα καθώς η NASA επέστρεψε εντός και εκτός αγωγικών όπως θέλει ο καθένας στο φεγγάρι. Και αυτό γιατί, χρειάστηκαν 10 εβδομάδες για να γίνει η εκτόξευση του πυράβλου. Η αποστολή λοιπόν Artemis 1 της NASA από τη Φλόριντα. Βλέπουμε και το χαρακτηριστικό βίντεο το οποίο έχει κάνει το γύρο του κόσμου εντυπωσιακό. Με αποστολή λοιπόν να μπορέσει να υπάρξει ανθρώπινη παρουσία στο φεγγάρι. Αν έχουμε και ήχο, πάμε λίγο να το δούμε, Θεοδωρά. Τα επόμενα χρόνια. And lift off of Artemis 1. We rise together. Back to the moon and beyond. All four RS-25 engines on the core stage and two solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Ανέφερε τώρα για να κάνω και τη μετάφραση την ταχύτητά του. Η αποστολή λοιπόν θα βρίσκεται από 39 μέχρι 42 μέρες μέχρι να επιστρέψει στην Γη. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ιστορική σημερινή ημέρα που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά εξίσου ιστορική και η ημέρα που θα προσεδαφιστεί ξανά στην Γη. Και θα έχουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα. Θέλω να παραμείνουμε λίγο στο θέμα. Είναι χαρά μας φιλοξενούμε, παραμένει στον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή, διαστημικό ερευνητή της NASA. Να σας καλησπερίσουμε θερμά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα είχαμε ξαναπεί, μας είχατε κάνει την τιμή, τα είχαμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Αφορμή αυτή τη φορά είναι η αποστολή Artemis 1. Σωστά, Εύη? Σωστά. Να μας πείτε λίγο πόσο σημαντική είναι αυτή η αποστολή βέβαια και ποιος ο βασικός στόχος. Οπωσδήποτε είναι σημαντική αποστολή, διότι είναι ένα καινούριο κεφάλαιο στην εξερεύνηση της Σελήνης που στο εγγύς μέλλον θα επαναφέρει ανθρώπινα πληρώματα στην επιφάνεια του μοναδικού μας δορυφόρου. Ο όρος βέβαια ανθρώπινα πληρώματα είναι σημαντικός, διότι η Artemis θα έχει άνδρες και γυναίκες ως πληρώμα. Επομένως η φράση «επαντρωμένες αποστολές» δεν περιγράφει πλέον την σύγχρονη διάσταση του προγράμματος και γι' αυτό βέβαια έχει εγκαταληφθεί από την NASA, αλλά εγώ έχω δυσκολία εδώ στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσω μια μοναδική λέξη για ανθρώπινα πληρώματα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Πάντως, ο σκοπός, ξέρετε, αυτής της καινούργιας περιπέτειας με το φεγγάρι είναι κυρίως, θα έλεγα, πολιτικός και κατά δεύτερο λόγο επιστημονικός. Όπως θα θυμόμαστε όλοι εμείς οι αρχαίοι, ότι το 1961 ο πρόεδρος Κένεντι είχε κάνει μια ομιλία στο Χιούστον και είχε προκηρύξει το πρόγραμμα Apollon. Ναι. Με τον αντικειμενικό σκοπό να προσαδεφαστεί άνθρωπος στην επιφάνεια του φεγγαριού πριν το τέλος της δεκαετίας του 60. Και αυτό βέβαια έγινε. Ναι. Με το Apollo 11. Εγώ το βλέπω την πρωτοβουλία με το Artemis σε παρόμοιους όρους. Δηλαδή, θα μου πείτε τι εννοείται. Τότε ήταν ο ανταγωνισμός με την πρώην Σοβιετική Ένωση. Σήμερα όμως είναι η αντιπαράθεση με τα αυταρχικά καθεστώτα της Ρωσίας και κυρίως της Κίνας. Διότι η Κίνα έχει πολύ σημαντικό διαστημικό πρόγραμμα, πολύ σημαντικότερο από τη Ρωσία. Οπότε θα επιχειρηθούν να σταλούν και τα σχετικά μηνύματα από τη μία πλευρά στην άλλη. Οπωσδήποτε. Σήμερα νομίζω το διάστημα είναι ακόμη πιο σημαντικό από το παρελθόν, διότι υπάρχουν τόσες πολλές υπηρεσίες στο διάστημα από τις οποίες εξαρθόμεθα όλοι στην καθημερινότητά μας. Και έχει μια ψυχολογική διάσταση στην αντίληψη της παγκόσμιας κοινής γνώμης, η οποία κατά κάποιο τρόπο με αυτό το πρόγραμμα θα κληθεί να κάνει επιλογές
τώρα και στο μέλλον ανάμεσα στα πολιταρχικά και στα δημοκρατικά καθεστώτα. Αυτή είναι η γεωπολιτική διάσταση. Και βέβαια όμως επίσης σηματοδοτεί και την μακροχρόνια παρουσία των ανθρώπων στο διάστημα, όπως είναι το σύνθημα της NASA, αυτή τη φορά θα μείνουμε, this time we'll stay. Και σημαίνει ότι θα γίνουν υποδομές, θα γίνει μια μικρή αποικία, θα υπάρχουν άνθρωποι και οι οποίοι θα κάνουν παρατηρήσεις συνεχώς. Τα βασικά συμπεράσματα στα οποία θα κληθεί να δώσει απάντηση η επιστημονική κοινότητα της NASA. Το μεγάλο στοίχημα, μακροπρόθεσμα, ποιο είναι? Βασικά θα είναι η προετοιμασία για την πιθανή αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα προς τον Άρη. Και όλες οι μέθοδοι θα δοκιμαστούν στο φεγγάρι, μεταξύ των οποίων το μεγάλο βασικό πρόβλημα που έχει η αποστολή στον Άρη, δηλαδή το γεγονός ότι ο Άρης, ξέρετε, δεν έχει μαγνητικό πεδίο, όπως και η Σελήνη, το φεγγάρι, και ένεκα αυτού οι αστροναύτες και οι αστροναύτισες, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, εξ ανάγκης θα πρέπει να είναι προστατευμένοι, που σημαίνει υπόγειες κατοικίες σε ένα μέτρο κάτω από το έδαφος. Στον Άρη επιπλέον δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μια υποτυπώδης ατμόσφαιρα, 6 χιλιοστά της ατμόσφαιρας της Γης, και αυτό σημαίνει ότι είναι και διοξίδιο του άνθρακος. Επομένως, η ανθρώπινη παρουσία στην επιφάνεια πρέπει να είναι με ειδικές στολές, να είναι προστατευμένη συνεχώς και να φοβάται μην τυχόν και γίνει κάποια ηλιακή έκρηξη, όπως γίνεται κάθε λίγους μήνες και κάθε λίγα χρόνια. Είναι τόσο δυνατή αυτή η έκρηξη που εκπέμπει μεγάλη ποσότητα πρωτονίων και ηλεκτρονίων, και αυτού του είδους η ακτινοβολία μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απροστάτευτος στο διάστημα. Και επειδή ο Άρης δεν έχει μαγνητικό πεδίο, ενώ εμείς στη Γη έχουμε το μαγνητικό πεδίο της Γης που μας προστατεύει, και την ατμόσφαιρα βέβαια, αλλά κυρίως το μαγνητικό πεδίο, στον Άρη τα ανθρώπινα πληρώματα θα είναι εκτεθειμένα στο βομβαρδισμό από σωματίδια υψηλής ενέργειας και θα πρέπει να υπάρχει συναγερμός για να προστατεύονται στο υπέδαφος. Μάλιστα. Το κρίσιμο κομμάτι, ξαναγυρίζω πάλι πίσω, της αποστολής Artemis One, ποιο είναι? Το πρώτο είναι πολιτικό, ας τα λέμε καθαρά τα πράγματα. Να φέρει την πρώτη γυναίκα και το πρώτο άτομο, με έγχρωμο άτομο, στην επιφάνεια του φεγγαριού. Αυτό είναι το σύνθημα. Αλλά ο βασικός σκοπός είναι να γίνει μια προσεδάφιση στο νότιο πόλο του φεγγαριού, διότι εκεί υπάρχει πάγος νερού και σε, ας πούμε, μικρούς κρατήρες που είναι σαν πηγάδια και δεν τα βλέπει το φως του ήλιου, και επομένως ο πάγος είναι εκεί και δεν λιώνει, αλλά και στο υπέδαφος. Και αυτό θα βοηθήσει για να βρεθούν οι πηγές του νερού που χρειάζεται μια αποικία, χρειάζεται και ορυκτά επιτόπου να εξορυχθούν, και θα υπάρξει μια πολύ, ας πούμε, αρκετή δραστηριότητα με τι τρόπο μπορεί να επιβιώσει μια αυτόνομη αποικία στο φεγγάρι. Αυτό θα είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Είναι μια ιστορική μια ιστορική στιγμή, κύριε Κρυμίζη, μέσω του συγκεκριμένου εμβληματικού προγράμματος και με χρονοδιάγραμμα έως και το 2025, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, για την προσεδάφιση των αστροναυτών στο 2025-2026. Συνήθως αυτά τα προγράμματα αργούν και δεν υπάρχει πρόβλημα.
Συγγνώμη, εδώ ναι. Έχει πάει το τηλέφωνο και πρέπει να το σταματήσω. Βέβαια, και καλό θα είναι λίγο να στρέψουμε το βλέμμα και σε αυτή την επαφή και σε αυτή τη σχέση που πρέπει να δημιουργηθεί ανάμεσα στην αστροφυσική, ανάμεσα στην ερευνητική κοινότητα και στην κοινωνία, τον απλό κόσμο. Δηλαδή, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα βήματα προς τα μπρος που κάνουν επιστήμονες μεταξύ αυτών και στην NASA. Ναι, οπωσδήποτε. Και θα γίνουν παρατηρητήρια, ειδικά στην απότερη πλευρά του φεγγαριού, που θα είναι απομονωμένα από σήματα, ραδιοκύματα, επί παραδείγματο που προέρχονται από τη Γη, να κάνουν παρατηρήσεις στο γαλαξία και σε άλλους γαλαξίες, βέβαια, στους εξωπλανήτες κλπ. Αυτά είναι... Ξέρετε, η επιστήμη κατά κάποιο τρόπο είναι σε τέτοια προγράμματα είναι, πώς να το πω, αυτό που λένε καμία φορά απώλεια, ναι. στο πόλεμο που υπάρχουν οι απώλειες που δεν είναι σχεδιασμένες. Η επιστήμη ευεργετάται από αυτά του είδους τα προγράμματα, διότι, ξέρετε, κοστίζουν τεράστια ποσά. Το SLS αυτός ο πύραυλος κόστισε περίπου 20 δισεκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια για να όχι τόσο η κατασκευή, αλλά ο σχεδιασμός. Και είναι ο ισχυρότερος, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Πράγματι, είναι ισχυρότερος από το Saturn 5 που ναι. πήγε τους αστροναύτες στο φεγγάρι, αλλά δεν είναι και τόσο ισχυρός όσο αυτός που σχεδιάζει ο Elon Musk. αλλά ο οποίος δεν έχει πετάξει ακόμη. Και υπάρχει πιθανότητα να δούμε και του Elon Musk το πύραυλο να προσεδαφίζεται ή το κάψουλα με τον Elon Musk, με του Elon Musk το πύραυλο. Μάλιστα. Να προσεδαφίζεται. Κύριε Κρυμιζή, θέλω να σας ρωτήσω, ολοκληρώνοντας την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ανοίξει, αναφορικά με το ρόλο των Ελλήνων επιστημόνων, ποιος πρέπει να είναι στο πλαίσιο αυτών των τεράστιων ερευνητικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εξ ανάγκης, οι Έλληνες επιστήμονες είναι βέβαια σε κάπως μειονεκτική θέση, διότι το κράτος μας δεν έχει τη δυνατότητα να αφοσιώσει μεγάλα ποσά στο διαστημικό πρόγραμμα. Και ειδικά στο πρόγραμμα με ανθρώπινα πληρώματα, διότι αυτό κοστίζει πολύ περισσότερα. Πάντως έχουμε ένα πολύ ισχυρό επιστημονικό δυναμικό, μηχανικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν προγράμματα στα μη επανδρομένα διαστημόπλια και ειδικά τώρα με τη χρήση των λεγόμενων CubeSats, τους μικρούς δορυφόρους, μικροδορυφόρους. Έχουμε τη δυνατότητα και στην Ελλάδα να κατασκευάσουμε αυτού του είδους τους δορυφόρους για σκοπούς οι οποίοι θα βοηθήσουν να κοιτάμε το περιβάλλον, να κάνουμε πλοήγηση, ναυτιλιακές εφαρμογές που είναι ειδικές για το δικό μας περιβάλλον και πολλά άλλα, τα οποία δεν είναι και τόσο ακριβά. Επομένως υπάρχει μέλλον και νομίζω ότι η Ελλάδα σιγά σιγά αρχίζει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση με την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και που βέβαια... έγινε πριν... Πριν χρόνια, κύριε Κρυμιζή, και σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης έχουμε το στολίδι του αστεροσκοπίου του Σκίνακα με πρωταγωνιστικό ρόλο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας βέβαια και του Εργαστηρίου Αστροφυσικής, όπου οι επιστήμονες εδώ έχουν επικεντρωθεί σε ένα βασικό στόχο, αυτό που είπα πριν από λίγο, να έρθουν κοντά με την τοπική κοινωνία και να μάθουν, να μάθει ο απλός κόσμος αυτά τα ωφέλη που προκύπτουν μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και ο Σκίνακας, το παρατηρητήριο εκεί είναι εξαιρετικά, έχει εξαιρετικό εξοπλισμό, έχει ικανότατα στελέχη και βλέπω παραδείγμα την δραστηριότητα του κύριου Χαρμαντάρη,
με το ΙΤΕ και την προσπάθεια να γίνει μια επικοινωνιακή δραστηριότητα η οποία θα φτάσει το πολύ κόσμο. Είναι αυτό σημαντικό και πρέπει να το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αυτή Κρήτη. Η εξωστρέφεια, η πολυπόθητη, κύριε Γκρεμιζή, σωστά, η εξωστρέφεια που πρέπει να επιτευχθεί. Ναι. Μειονεκτική θέση από τη μία της χώρας μας, από την άλλη, ωστόσο, έχουμε μυαλά, έχουμε ανθρώπους, επιστήμονες που προσπαθούν, παρά τις ελλείψεις καμιά φορά στη χρηματοδότηση, προσπαθούν για το καλύτερο. Έχουμε αυτό που εγώ λέω νησίδες αριστείας σε αυτή τη χώρα και αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την αριστεία και να την υποστηρίξουμε, και αν το καταλάβει και το κράτος τι σημασία έχει για την ανάπτυξη της χώρας και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ όχι μόνο την εκπαιδευτική, τότε θα προχωρήσουμε πολύ με γρήγορα βήματα. Ας ελπίσουμε ότι θα το καταλάβουν. Να σας ευχαριστήσω θερμά.